Κυρίες και κύριοι, φίλοι μας, καλησπέρα σας. Τον περασμένο μήνα στη βραδιά όπερα σας παρουσιάσαμε τον Κουρέ της Σεβίλης του Τζοακίν Ροσίνι, που βασίζεται πάνω στο μόνιμο έργο του Μπομαρσέ. Αυτό το μήνα στη βραδιά όπερα σας παρουσιάζουμε πάλι ένα έργο του Μπομαρσέ, τους γάμους του Φίγκαρο, που μελοποίησε ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Το 1781, όταν ο Μότσαρτ εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, η πόλη είχε έντονη μουσική δραστηριότητα και έντονη επίσης ήταν η παρουσία της θερικής όπερας. Μόνο που τότε ο Μότσαρτ ήταν περισσότερο γνωστός σαν βιρτουόζος του πιάνου και σαν δάσκαλος και σαν συνθέτης συμφωνικής μουσικής. Τον κέντριζε όμως το θέμα όπερα, γιατί ήταν ακριβώς ένας άνθρωπος του θεάτρου. Μόνο που ήταν πολύ δύσκολο να μπει κανείς όντως στον κύκλο των συνθετών της όπερας, γιατί οι Ιταλοί συνθέτες, όπως ο Αντώνιο Σαλιέρι, δεν εννοούσαν να αφήσουν κανένα, ιδιαίτερα μη Ιταλό, να τους πάρει τη θέση. Πάντως, από το 1783 και μετά, ο Μότσαρτ είναι γεγονός ότι αναζητάει λιμπρέτη. Το καλοκαίρι του 1783 συναντάει τον Ιταλό ποιητή και λιμπρετίστα Λορέντζο Νταπόντε και στα πρώτα λιμπρέτη που ο Νταπόντε του παρουσιάζει, ο Μότσαρτ δεν δείχνει ενθουσιασμό, γιατί ζητάει κάτι περισσότερο από μια κομική όπερα. Θέλει κάτι που να διερευνάει ταυτόχρονα και την ανθρώπινη φύση. Αυτό το βρίσκει το 1785 με το έργο του Μπομαρσέ, «Η γάμη του Φίγκαρο». Το έργο του Μπομαρσέ, σαν θεατρικό έργο, συνάντησε πολλές δυσκολίες μέχρι να παρουσιαστεί, γιατί όταν το διάβασε ο Λουδοβίκος 16ος, αναφώνησε «Το έργο αυτό είναι αειδιαστικό, δεν πρόκειται να παιχτεί ποτέ». Να όμως που το έργο παίχτηκε. Γιατί ο Μπομαρσέ, πολύ έξυπνα, είχε βάλει στο στόμα του ήρωά του, του Φίγκαρο, την εξής φράση: «Μόνο τα μικρά μυαλά φοβούνται τα γραπτά». Ποιος λοιπόν θα τολμούσε να πει ποτέ ότι δεν του αρέσει το έργο, θα τον κατηγορούσαν για μικρό μυαλό. Έτσι το έργο όχι μόνο παίχτηκε με επιτυχία, αλλά και τον ρόλο της Σουζάνας ερμήνευε η ίδια η Μαρία Αντουανέτα. Από το έργο αυτό, που κάνει κριτική της άρχουσας τάξης με ένα ιδιαίτερο διακριτικό τρόπο, αλλά έντονο, εμπνεύστηκε ο Λορέντσο Νταπόντε το λιμπρέτο που παρουσίασε στο Μότσαρτ και στη συνέχεια ο Μότσαρτ το μελοποίησε. Η γάμη του Φίγκαρο, το δράμα Τζοκόζο, Ντον Τζοβάνι, το Έτσι κάνουν όλες, αποτελούν έργα όπου ναι μεν το κωμικό στοιχείο είναι έντονο, σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο συνθέτης προσπαθεί να διερευνήσει την ανθρώπινη φύση και τα συναισθήματα που τη διέπουν. Ακόμα έντονες εδώ είναι οι μνήμες της ιταλικής κομέντια dell'arte, με τις ίντριγκες που οδηγούν σε παρεξηγήσεις και σε αστείες καταστάσεις. Μόνο που οι ήρωες του έργου δεν είναι μαριονέτες, αλλά όντα με σάρκα και οστά που εξελίσσονται και αναπτύσσονται. Υπάρχει άραγε μουσική πιο δροσερή και πιο επίκαιρη από την εισαγωγή στους γάμους του Φίγκαρο του Μότσαρτ? Από τις πρώτες νότες κιόλας που ακούμε, αμέσως καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να ακολουθήσει. Ενώ το έργο του Μπομαρσέ, που γαργάλιζε κάποτε την γαλλική αριστοκρατία, έχει γίνει πια κλασικό, η μουσική του Μότσαρτ έχει την ίδια δροσιά, την ίδια φρεσκάδα, την ίδια ζωντάνια, όπως ο ακόλουθος Κερουμπίνο που πηδάει από το παράθυρο της Κοντέσας για να μην τον πιάσουν, γεμάτος μελαγχολία και γεμάτος έρωτα, που είχε και τότε. Την ίδια ζωντάνια έχει και τώρα. Και η όπερα αυτή είναι η παλαιότερη όπερα στο συνηθισμένο ρεπερτόριο ενός λυρικού θεάτρου. Γράφτηκε πριν από 200 χρόνια και η μουσική δεν έχει χάσει τίποτα από εκείνη την πρώτη δροσιά που της έδωσε ο συνθέτης. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τώρα την όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, «Η γάμη του Φίγκαρο».